με στόχο να σταλεί ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αθηνοκεντρικού κράτους για τις εισοδηματικές ανισότητες που συνεχίζουν να επικρατούν σε σχέση με την περιφέρεια. Τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι αναλαμβάνουν ρόλο συντονισμού μια σειρά δράσεων που στόχο έχουν να καταδείξουν τα προβλήματα της ενεργειακής φτώχειας και την διάλυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Οι σχετικές δράσεις ανανομώ σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ζάκυνθο, περιλαμβάνουν ενημέρωση και σχεδιασμό κοινού πλαισίου δράσης. Θα πραγματοποιηθούν το Πάσχα με στόχο τη διοργάνωση αμέσως μετά μιας πανπελοποννησιακής κινητοποίησης με κατεύθυνση προς τη γέφυρα του Ισθμού. Έχουμε ζήσει την περίοδο του κορονοϊού που ήταν μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Δεν γνωρίζαμε τις συνθήκες, πώς θα εξελιχθεί η αγορά. Μόλις τουλάχιστον είχε μια πιο ήπια κατάσταση ο κορονοϊός, ζούμε αυτή την πιο ήπια κατάσταση του κορονοϊού με ένα εκρηκτικό μείγμα που το περιγράφουμε από το Σεπτέμβρη μήνα με αυξήσεις στη ΔΕΗ, στα επαγγελματικά τιμολόγια τρομερές. Άνθρωποι πληρώνουν 1.500 ευρώ, πληρώσαμε 7.000, θα έχουμε αναφέρει ξανά, μην τα ξαναλέμε. Ένα κύμα πληθωρισμού που δεν σταματάει πουθενά. Και αυτό είναι το σαράκι το δικό μας, γιατί μας τρώει το ψωμί μας. Ότι δηλαδή έμενε στον Κωνσταντίνο το Φλαμί με την οικογένειά του 100-200 ευρώ στο δίμηνο να κατέβει στην αγορά να ψωνίσει ένα μπουφάν. Δυστυχώς αυτό δεν μένει. Το παίρνει ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός το ράφει από τον Σεπτέμβρη μήνα, γιατί τα είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ έχει ανέβει. Οπότε μας δημιουργεί όλο αυτό το μείγμα μαζί με τη ΔΕΗ που ήρθε στα σπίτια. Έτσι, και όλο αυτό έχει γίνει έκρηξη. Μιλάμε για επίπεδο πληθωρισμού 6,2, έχει βγει από τον προηγούμενο μήνα για τον μήνα Γενάρη, το μεγαλύτερο της 30ετίας. Έτσι. Τι να πω, δυστυχώς οι επιδοτήσεις αυτές που ανακοινώθηκαν χθες στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, που εντάξει φυσικό αέριο στην Πάτρα δεν υπάρχει, δεν είναι βοήθουν τα νοικοκυριά, δεν βοήθουν τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανθρώπους, ας ξεχωρίσουμε ότι έχουμε σπάσει το φράγμα της ανεργίας, έτσι, ας το ξεχωρίσουμε αυτό, να δούμε τι μισθούς παίρνουμε και τι επιδοτούμαστε και τι πρέπει να πληρώσουμε σε ενίκια και λοιπά τρέχοντα έξοδα κάθε νοικοκυριού. Όλο αυτό το μείγμα λοιπόν έχει δημιουργήσει μια αστάθεια, ένα πάγωμα στην αγορά, μαγαζιά να φεύγουν άσεστα καθημερινά, όχι για μια μέρα που έτυχε, που είναι μισή μέρα, δηλαδή μια Δευτέρα, μια Τετάρτη, μιλάμε για συνεχόμενες μέρες. Με την Ομοσπονδία Πελοποννήσου, που με το συμβούλιο που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Ηλία, στον Πύργο, η απόφαση όλων των εμπορικών συλλόγων και του Προεδρείου της, και του Διοικητικού Συμβουλίου, μάλλον συγγνώμη, της Ομοσπονδίας, ήταν να ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις. Όπως θα βγουν οι αγρότες στον δρόμο, πρέπει να βγουν και οι έμποροι στον δρόμο. Δεν το συζητάμε. Θα κάτσουμε να παίξουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάτε στον Ισθμό, θα κάνετε κινητοποίηση εκεί. Ναι, ναι, αυτή είναι η πρότασή μας. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Είχε εγκριθεί η πρότασή μας. Είχε εγκριθεί από το πιο προηγούμενο συμβούλιο. Απλά εδώ θα βάλουμε τις βάσεις να δούμε πότε μπορεί χρονικά να είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να ενώσουμε τον αγώνα μας με την κοινωνία. Το πρόβλημα που συνίσταται στην κατακόρυφη πτώση του τζίρου για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου και τη μεγάλη πτώση της αγοραστικής δύναμης για τα νοικοκυριά, αρχής γενομένης από το περασμένο Φεβρουάριο, συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νότιο-Δυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και Ιθάκης, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 12 με 13 Μαρτίου στον Πύργο. Κοινή εκτίμηση είναι ότι η φωνή της περιφέρειας θα παραμένει ανίσχυρη όσο στο κέντρο, τόσο οι μισθοί όσο και οι επιχειρηματικοί τζίροι θα συνεχίζουν να κινούνται σε απόσταση ασφαλείας από την περιφέρεια. Γι' αυτό και αποφασίστηκε οι κατατόπους σύλλογοι να καλέσουν βουλευτές και κοινωνικούς φορείς για τον κοινό συντονισμό μιας μεγάλης πανπελοποννησιακής κινητοποίησης.